Ναι, σε σχέση με την τροπολογία αυτή, επειδή ο Υπουργός είπε πολλά για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας, για το πώς στάθηκε όλη αυτή την περίοδο, εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι διαφωνούμε ριζικά με αυτόν τον προσανατολισμό που έχει, γιατί συνήθως. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όχι με τα 600, με άλλο διαφωνείτε. Όχι, διαφωνώ με όσα είπε ο κύριος Υπουργός. Μάλιστα. Ο κύριος Υπουργός στάθηκε στο ρόλο της αστυνομίας. Λοιπόν, βεβαίως δεν θέλουν να σκοτώσει κανείς τίποτε, αλλά οι εντολές που έχουν είναι η καταστολή του λαϊκού κινήματος. Τους βρίσκουμε έξω από κάθε εργοστάσιο σε μια απεργία των εργατών, σε κάθε διαδήλωση. Είναι εκεί για να καταστήλουν το κίνημα. Αυτός ο ρόλος αστυνομίας δεν είναι αποδεκτός. Αντιεργατή τάξη το λαό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα 600 ευρώ, εμείς λέμε ότι όπως παλεύουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και για το προσωπικό του προστασίας του πολίτη και για το υπόλοιπο προσωπικό της περιουσίας κτλ. Ο 13ος και 14ος μισθός με τα 600 ευρώ, τα οποία δεν θα πούμε όχι, δεν μπορεί να ξεμπλέξετε, κύριε Υπουργέ, ούτε με τα 250 ευρώ που δίνεται στους συνταξιούχους. Το κύριο αίτημα όλων, καθολικό αίτημα, είναι η επαναφορά της 13ης, 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού. Και αυτό πρέπει να γίνει.